Διδυπώθηκαν πολλά ψέματα, έχουν γραφτεί απίστευτα πράγματα για μένα, θεωρώ ότι είμαι θύμα, αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην πάντα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι τα χρήματα είναι και δικαιολογημένα και φορολογημένα και δηλωμένα. Εγώ και η σύζυγός μου δουλεύουμε πάνω από 35 χρόνια. Είμαστε στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα στο εξωτερικό έχουμε ζήσει τουλάχιστον 20 χρόνια και έχουμε δουλέψει και εργαστεί και έχουμε αφήσει και συνταξιδοτικά χρήματα και δικαιώματα και όλα. Είχαμε σχέση με το εξωτερικό. Κύριε Χαρδουβέλη, λέτε ότι είστε θύμα. Επίσης λέτε, τονίζετε αυτό που ξέρει όλος ο κόσμος, ότι υπήρξατε στέλεχος σε μεγάλους οργανισμούς, εταιρείες κλπ. Άρα δικαιολογείτε να έχετε κάποια χρήματα βγάλει από την εργασία σας, κάνοντας τους πολλαπλασιασμούς. Είναι κάτι λιγότερο από 500.000 αυτά που φέρεστε να έχετε βγάλει με εμβάσματα στο εξωτερικό. Άρα θεωρητικά πάντα τα δικαιολογείτε. Τότε γιατί ο κ. Νικολούδης στέλνει το κατεπήγον έγγραφο στη Βουλή, ζητά να ελεγχθούν τα αποδενέσια σας? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό ελπίζω όταν βγήκε το πόρισμα να έχει την ίδια δημοσιότητα που είχε όλη αυτή η κατάσταση. Και όταν το μαθαίνω εγώ από τον τύπο, δεν είναι σωστό. Έτσι. Σωστά είπατε ότι γιατί το έβγαλε έτσι, διάβασα μάλιστα σε πολλές εφημερίδες, το έβγαζε σε μικρά ποσά για να μην τον πιάσουν, να μην το δει η Τράπεζα της Ελλάδας. Αυτό είναι αναλυθές, διότι δεν είναι όλα αυτά μικρά ποσά. Είχε ένα μεγάλο ποσό, δεν είχα εγώ κάτι να κρύψω. Απλώς τα μικρά ποσά τα έκανα μόνος μου μέσω του ίντερνετ, το σπίτι μου. Υπήρχαν 56 μεταφορές χρημάτων. 56 δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ήταν τόσες. Νομίζω ότι ήταν 56. Δεν μπορεί να ήταν, τέλος πάντων. 56 μεταφορές κεφαλαίων από 5 Μαΐου μέχρι 14 Ιουνίου του 2012 για ποσά από 7.700 έως 9.800. Και υπήρχε όμως, δεν ήταν όλες όμως οι μεταφορές αυτές, υπήρχε και μεγάλη μεταφορά ποσού. Άρα, αν ήθελα πράγματι εγώ, αν είχα στο μυαλό μου ότι κάτι το κάνω για να κρύψω κάτι, δεν θα μετέφερα ένα μεγάλο ποσό. Θέλω να πω, δεν ισχύει αυτό που λένε. Με βόλευε εμένα, ήθελα να είμαι σίγουρος ότι τα χρήματα θα πάνε στη θέση του, επειδή τα έκανα από το σπίτι μου, και ήθελα να τα σπάσω. Είναι πολύ φυσιολογικό. Ακούγεται παράξενο για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν σύμβουλος του τότε Πρωθυπουργού. Επίσης να αναφέρω. Στη συνέχεια υπουργός οικονομικών. Παντοδύναμος της οικονομίας. Να με συγχωρήσετε. Ακούγεται παράξενο να κάθεται στο σπίτι του και να κάνει μεταφορά των οικονομιών του μέσω ίντερνετ όπως το κάνει ο απλός κόσμος. Τότε γιατί δεν ήμουν απλός πολίτης. Είχα φύγει από την κυβέρνηση Παπαδήμου. Ναι, αλλά μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό που βγάλατε. Γιατί να το σπάσετε σε μικρά κομμάτια? Ακούγεται παράξενο. Διότι το έκανα από το σπίτι μου και ήθελα να είμαι σίγουρος, δεν είμαι στην τράπεζα, ήθελα να είμαι σίγουρος ότι πράγματι ισχύει, έχουν πάει τα χρήματα, να βεβαιωθώ. Είναι δηλωμένα, είναι φορολογημένα χρήματα αυτά, πάντα, κύριε Χαρδούβελ. Τα πάντα. Και σας πληροφορώ, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, ότι έχω φέρει και χρήματα στην Ελλάδα. Το σπίτι μου δεν το αγόρασα έτσι με χρήματα που έχω βγάλει στην Ελλάδα, το αγόρασα με χρήματα που έχω βγάλει στο εξωτερικό. Δεν είναι κάτι περίεργο για μένα να έχω δώσει ληψίες με έξω. Είχα παιδί στο εξωτερικό, κάνω πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, έχω παρεδώσει. Σας λέω, έχω και συνταξιδοτικά δικαιώματα εκεί. Ο λόγος που τα βγάλετε τα χρήματα, ποιος ήταν? Α, είναι προφανές. Τον Ιούνιο του 2012 φοβήθηκα και εγώ, όπως φοβήθηκε η μισή Ελλάδα. Και επειδή είχα μπροστά πληρωμές, έβγαλα κάποια χρήματα. Δεν τα έβγαλα όλα, τα περισσότερα χρήματα μου είναι στην Ελλάδα. Αλλά ήθελα να έχω και κάποια χρήματα έξω, εκεί που θα τα χρειαζόμουν. Αυτό διδάσκω και στους φοιτητές μου, ότι πρέπει να έχεις ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Ήσασταν όμως ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Ήμουνα στο παρελθόν. Ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος συμβούλευε τον Πρωθυπουργό πώς θα κρατήσει τη χώρα όρθια στα πόδια της σε μια εποχή που δεν βγήκατε να μας πείτε ποτέ ότι, ξέρετε, κινδυνεύουν οι καταθέσεις μας, μπορεί να καταρρεύσουν οι τράπεζες. Μας κάνατε όλους να αισθανόμαστε σε ένα σύστημα ασφαλείας, ενώ εσείς φοβόσαστε ότι δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Ήμουνα σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, η οποία προσπάθησε να κρατήσει τη χώρα στο ευρώ και την κράτησε. Έτσι, έφυγα από την κυβέρνηση και εγώ, όπως και πολλοί Έλληνες, μετέφερα κάποια από τα χρήματά μου για να έχω ένα
για περίπτωση ανάγκης, επειδή είχα παιδί στο εξωτερικό, είχα και δεύτερο παιδί που σκεφτόμουν ότι μπορεί να πάει στο εξωτερικό, για να μπορώ να πληρώσω. Είναι πολύ απλό. Είναι εντελώς ανθρώπινο. Φοβηθήκατε ότι μπορεί να καταρρεύσει η χώρα και να χάσετε τα χρήματά σας? Ναι, φοβήθηκα πράγματι. Εκείνη τη στιγμή, τότε τον Ιούνιο, υπήρχε έντονο. Δεν είναι ο ίδιος φόβος. Τώρα δεν υπάρχει ο ίδιος φόβος όπως υπήρχε τότε. Πάντως, κύριε Χαρδουρέλη, ακούγοντάς σας να λέτε ότι φοβηθήκατε εκείνη την περίοδο που, ξαναλέω, συμβουλεύατε τον Πρωθυπουργό τι να κάνει και πώς να κινηθεί, αισθάνομαι ότι δύσκολα θα ξαναπιστέψουμε κάποιο πολιτικό πρόσωπο όταν θα μας ανακοινώσει τι γίνεται στη χώρα από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ήσασταν ανακόλουθος με αυτά που λέγανε οι πολιτικοί τότε, τους οποίους εσείς συμβουλεύατε. Οι πολιτικοί τους οποίους συμβούλευα δεν ήταν αυτοί που αποφάσισαν τον καιρό που εγώ έκανα τη μεταφορά. Αυτό μπορώ να πω. Μετανιώσατε που την κάνατε τη μεταφορά αυτή? Όχι, δεν μετανιώσα. Τώρα που τότε, έχει πάρει το θέμα δημοσιότητα που... Τώρα να πας και να πεις, α, μετανιώνω για το Α και το Β. Εγώ, κοιτάξτε... Θα προτιμούσατε να μην το είχατε κάνει. Κυρία Τσαπανίδου, στη ζωή μου τα πάντα τα έχω κάνει με διαφάνεια. Η ζωή μου είναι ένας καθρέφτης. Κανένας δεν μπορεί να μου επιλείψει τίποτα. Και σας είπα, ναι, μετέφερα αυτά τα χρήματα. Δεν ήθελα να το κρύψω, διότι είχα μεταφέρει και μεγάλα ποσά, άρα κάποιος το έβρισκε εύκολα. Απλώς το μετέφερα και για ευκολία το έκανα από το σπίτι μου. Και τα χρήματα αυτά τα έχω δηλώσει. Τι άλλο να πω, τα έχω φορολογηθεί. Δεν πήρα όλα μου τα χρήματα, δεν τα πήγα και κάπου σε ένα άγνωστο μέρος επειδή ήθελα να φύγω. Έχω σχέσεις με το μέρος. Πόσα χρήματα μπορεί κάποιος να μεταφέρει μέσω internet banking με ένα κλικ σε άλλη τράπεζα του εξωτερικού? Δεν ξέρω, υπάρχουν περιορισμοί πάντως. Όχι σίγουρα, όχι τόσο χαμηλά. Υπάρχουν περιορισμοί. Δηλαδή με ρωτάει ο κόσμος, δεν εμπιστευόσασταν το internet banking της, ένα στέλεχος των τραπεζών εσείς? Είναι... Ήθελα να είμαι σίγουρος ότι να το δω το ποσό ότι πήγε και τελείωσε. Επειδή σε μένα δεν είχε κόστος, είτε να μεταφέρω 3.000, είτε να μεταφέρω 5.000, δεν είχε μηδενικό κόστος. Mm-hmm. Λοιπόν, θεωρητικά θα γίνει ο έλεγχος. Λέτε εσείς ότι είναι όλα φορολογημένα, όλα έτοιμα. Γιατί όμως αισθάνεστε θύμα? Γιατί θεωρώ ότι δεν το έμαθα από τη Βουλή, το έμαθα από μια εφημερίδα. Κάποιος το διοχέτευσε. Α, δεν είμαι θύμα.